Προσορίζομαι στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1991 και από τότε, για 33 χρόνια, έχει προσφέρει τα μάλα στην Ελλάδα όσον αφορά τα επιστημονικά ζητήματα της μουσικής. Άρα πρωτίστως το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ είναι ένα επιστημονικό τμήμα, το οποίο από πέρσι έχει αρχίσει και αποκτά και ένα άλλο χαρακτήρα. Εγώ είμαι στο δεύτερο έτος μουσικών σπουδών. Αποφάσισα λίγο σε μια μεγαλύτερη ηλικία να μπω στη σχολή. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το τμήμα. Έχει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Οπότε μπορεί κάποιος να λάβει μια πολύ ολοκληρωμένη γνώση για την επιστήμη της μουσικής. Αναλύουμε και μελετάμε πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές όσον αφορά την εθνομουσικολογία, τη βυζαντινή μουσική, την παραδοσιακή, ανθρωπολογικά στοιχεία, μουσική τεχνολογία επίσης, κλασική μουσική. Μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχολή, καθώς και εγώ την επέλεξα σε μια μεγαλύτερη ηλικία και όχι στα 18 μου όπως συνηθίζεται. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Μας μαθαίνουν αρκετά πράγματα, ειδικά στο κομμάτι της μουσικής παραγωγής που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά, μαθαίνουμε και πολλά πράγματα σφαιρικά στο κομμάτι της βυζαντινής, της εθνομουσικολογίας. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά μουσικά σύνολα πλέον. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει μέρος, ας πούμε, στα jazz μουσικά σύνολα, στα οποία έχουμε κάνει και συναυλίες και εντός σχολής αλλά και στο Σχολοσκοπείο Αθηνών. Από εκεί και πέρα η σχολή μας παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες όπως συνέδρια ή κάποιες παρακολουθήσεις σε πρόβες γενεράλες και συνεργασίες με το Μέγαρο. Και σε γενικές γραμμές είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο αντικείμενο και πιστεύω θα με βοηθήσει πάρα πολύ στην επαγγελματική μου αποκατάσταση. Διοργανώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους συναυλίες, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες που καθιστούν τη σχολή μας μια μεγάλη οικογένεια και γενικότερα την ιδανική στέγη για κάθε μουσικό. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Αθήνα θεωρώ ότι θεραπεύει το αντικείμενο της μουσικής κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Και από πλευράς θεωρητικής και από πλευράς πρακτικής. Ερευνά και διδάσκει τη μουσική από όλες τις πλευρές. Από ιστορικής άποψης, συστηματικής, εθνομουσικολογικής, ανθρωπολογικής, ψυχολογικής, τεχνολογικής και παιδαγωγικής. Τα μουσικά είδη με τα οποία ασχολούμαστε στο τμήμα εκτείνονται από την δυτικοευρωπαϊκή μουσική, τη βυζαντινή μουσική, την αραβοπερσική και οθωμανική μουσική, μέχρι τις προφορικές μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας, του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, της Λατινικής Αμερικής και φυσικά σύγχρονα είδη της δημοφιλούς μουσικής. Κάτω από την κάθε κατεύθυνση έχουμε προσθέσει τα όργανα για να κάνουμε αυτό το οποίο επιθυμούσαμε πολλά χρόνια, που είναι η διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καλλιτεχνική πράξη. Έτσι λοιπόν, στην ιστορική και συστηματική μουσικολογία, στην πρώτη κατεύθυνση, έχουμε προσθέσει τα όργανα συμφωνικής μουσικής και το πιάνο, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Επίσης, στη δεύτερη κατεύθυνση, στην εθνομουσικολογία και πολιτισμική ανθρωπολογία, έχουμε προσθέσει τη διδασκαλία των παραδοσιακών ελληνικών οργάνων. Στην τρίτη κατεύθυνση, που είναι η μουσική τεχνολογία σε συνεργασία με τις γνωσιακές επιστήμες, έχουμε προσθέσει την διδασκαλία της jazz μουσικής μέσω του αυτοσχεδιασμού. Και στην τέταρτη κατεύθυνση, στην βυζαντινή μουσικολογία, θα έχουμε προσθέσει τη διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης. Πάντα σε αγαστή συνεργασία με τον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Έτσι λοιπόν προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για την μελέτη της μουσικής ως τέχνη και ως επιστήμη από την αρχαία Ελλάδα έως και τη σύγχρονη μουσική μέσα από διαφορετικές επιστήμες όπως είναι η ιστορική μουσικολογία, η συστηματική μουσικολογία, η ανθρωπολογία της μουσικής, η μουσική ψυχολογία, μουσική και γνωσιακές επιστήμες, η μουσική ακουστική,
αλλά και πολλοί άλλοι τομείς, όπως είναι η βιομουσική, η οποία αναπτύσσονται, μέχρι και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Σας προσκαλούμε να δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο και πολύ σύγχρονο και συνδυάζει την μουσική σαν τέχνη και σαν επιστήμη.